χορηγός του σημερινού αγώνα, το εστιατόριο παραδοσιακή κουζίνα Μαγειρίο Οδυσσέας που βρίσκεται Κασάνδρου 141 στη Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 2310-204-326. Φρέσκα και νοπά φαγητά σε ένα άριστο περιβάλλον από την παραδοσιακή κουζίνα εστιατόριο Οδυσσέας που προσφέρει το σημερινό αγώνα. Φίλοι, καλημέρα σας εδώ από το πλαστικό της Τριανδρίας, όπου όλα είναι έτοιμα για τη Β' κατηγορία να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Ελπίδα Τούμπας και τον Πυρσό Θεσσαλονίκη σε δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου παρουσία του διαιτητικού τρίου. Και ευχαριστή για την Ελπίδα. Απευθείας εκεί έχουμε το πιάσιμο της μπάλας από τον τερματοφύλακα τον Θεοφίλου, το οποίο θα εκτελεστεί από τα δεξιά. Τώρα η εκτέλεση αυτού του φάουλ, ψιλοκρεμαστάμε στην περιοχή, δεν διώχνεται εκεί μπάλα, σε ένα σούτ και γκολ. Έχουμε τον γκολ και το 0-1 για την ομάδα του Πυρσού Θεσσαλονίκης. Πολύ γλίγορα θα λέγαμε ανοίγει το σκορ εδώ στο πλαστικό γήπεδο της Τριανδρίας. Το σούτ μέσα από την περιοχή από τον Στεφανίδη πρέπει να είναι. Η μπάλα κατέληξε στην δεξιά γωνία του Μακρύδη. Ελπίδα Τούμπας Πυρσός Θεσσαλονίκης 0-1. Η εκτέλεση τώρα από τον Γαϊτανίδη, απευθείας εκεί μες στην περιοχή, θα χάσει την μπάλα ο Θεοφίλου. Η συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα, μια κεφαλιά και σωτήρια εκεί. Ο Γκέλης είναι αυτός ο οποίος θα διώξει σε κόρνερ. Καλή στιγμή για την Ελπίδα Τούμπας, η οποία παίρνει αυτό το κόρνερ τώρα. Μια ευγενική προσφορά από το παραδοσιακό εστιατόριο Οδυσσέας Κασάνδρου 141 με τηλέφωνο 2310-204-326. Όλα τα φαγητά σε πακέτο, νοπά φαγητά ημέρας, γλίγορη εξυπηρέτηση, 14 χρόνια κοντά σας. Με υπεύθυνο καταστήματος Οδυσσέα Νικολή, το παραδοσιακό εστιατόριο Οδυσσέας προσφέρει το σημερινό αγώνα. Ένα φάουλ τώρα εκτελεσμένο από τον Γαϊτανίδη με στην περιοχή, το κόψιμο εκεί της μπάλας. Νέο σουτ το οποίο γίνεται, θα φύγει μπάλα εκεί από τον Θεοφίλο. Τραγικό το λάθος από τον τερματοφύλακα του Πυρσού Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της Ελπίδα Τούμπας φτάνει στην ισοφάριση. Το δυνατό σουτ εκεί από τον Ρέμπελο. Η μπάλα έφυγε από τον Θεοφίλου, κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Ελπίδα Τούμπας Πυρσός Θεσσαλονίκης 1-1. Γαϊτανίδης τώρα στην εκτέλεση αυτού του φάουλ, κακή εκτέλεση εκεί, δεν πέρασε. Παπα-Νικολάου έρχεται να κερδίσει, Παπα-Νικολάου να κάνει και το σούτ, την μπάλα να καταλήξει στον Θεοφίλου. Η προσπάθεια τώρα επικίνδυνα εκεί για την Ελπίδα Τούμπας, έχει βγει ο Θεοφίλου, καταφέρνει να πιάσει την μπάλα πρώτου Κοκοβιάδη. Ένα σούτ τώρα πολύ καλό εκεί που έγινε από τον Εφάτσι. Η μπάλα θα τραντάξει το δοκάρι της εστίας του Μακρύδη. Νέο σούτ το οποίο έγινε. Η μπάλα θα φύγει σε out. Πολύ καλό. Του σημερινού αγώνα, το εστιατόριο παραδοσιακή κουζίνα Μαγειρίο Οδυσσέας που βρίσκεται Κασάνδρου 141 στη Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 2310-204-326. Φρέσκα και νοπά φαγητά σε ένα άριστο περιβάλλον από την παραδοσιακή κουζίνα εστιατόριο Οδυσσέας που προσφέρει το σημερινό αγώνα. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα Ελπίδα Τούμπας Πυρσός Θεσσαλονίκης εδώ στο πλαστικό της Τριανδρίας. Το πρώτο ημιχρόνο να πούμε βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 1-1. Ένα δεύτερο ημίχρονο τώρα εκτελεσμένο από τον Φάτσι για τον Πυρσό Θεσσαλονίκης. Μια κεφαλιά εκεί θα πέσει και θα πιάσει την μπάλα ο Μακρύδης, η κεφαλιά από τον Μεσητίδη. Ενώ τώρα το ένα φάουλ τώρα εκτελεσμένο για την Ελπίδα, με στην περιοχή θα περάσει μπάλα εκεί, θα καταλήξει πίσω στον Θεοφίλου, το φάουλ από τον Ρέμπελο. Ότι είναι μια χορηγία από το παραδοσιακό εστιατόριο Οδυσσέας Κασάνδρου 141 με τηλέφωνο 2310-204-326. Όλα τα φαγητά μας σε πακέτο, νοπά φαγητά ημέρας, γλίγορη εξυπηρέτηση, 14 χρόνια σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Με υπεύθυνο καταστήματος Οδυσσέα Νικόλα, το παραδοσιακό εστιατόριο Οδυσσέας χορηγός του σημερινού αγώνα. Και τώρα θα βγει πλάγι αυτή για τον Στεφανίδη. Στεφανίδης θα μπει με στην περιοχή. Πάντα Στεφανίδης εκεί κάνει το σουτ. Σωτήρε διώχνει ο Μακρύδης. Νέο σουτ και τελικά έχουμε την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον
Πυρσό Θεσσαλονίκης. Ο Μακρύδης είναι αυτός ο οποίος διώχνει σε κόρνερ. Του σημερινού αγώνα το εστιατόριο παραδοσιακή κουζίνα μαγειρίο Οδυσσέας που βρίσκεται Κασάνδρου 141 στη Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 2310-204-326. Φρέσκα και νοπά φαγητά σε ένα άριστο περιβάλλον από την παραδοσιακή κουζίνα εστιατόριο Οδυσσέας που προσφέρει το σημερινό αγώνα.